και ό,τι είναι απαραίτητο να γίνει θα γίνει άμεσα και αποτελεσματικά. Ευτυχώς και χθες το βράδυ λοιπόν αφήκαμε, είναι πάρα πολύ καλή. Θέλω να συγχαρώ όμως και εκ μέρους του Πρωθυπουργού γιατί αυτό το πράγμα δημιούργησε ο ίδιος. Το πρακτικό μηχανισμό, ο οποίος λειτουργήσε από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά. Από το σημερινό σεισμό δοκιμάστηκε η Ζάκυνθος, ανταπεξήλθε η Ζάκυνθος. Ο δομημένος ιστός και οι υποδομές δεν έμαθαν απολύτως τίποτα σχεδόν. Και στη συνέχεια δοκιμάστηκε και το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο ουσιαστικά είχε δοκιμαστεί πάλι πριν 3 χρόνια με τη μεγάλη άσκηση που είχαμε κάνει για σεισμό εδώ στη Ζάκυνθο, με κέντρο το διοικητήριο. Ο σεισμός λοιπόν ήταν ένας μεγάλος σεισμός, πάρα πολύ μεγάλος σεισμός. Δεν είχε επιπτώσει στη Ζάκυνθο, άντεξε η Ζάκυνθος. Και βέβαια το ερώτημα που τίθεται από εδώ και πέρα στον κυρίαρχο είναι τι συνέχεια θα υπάρχει. Εκείνο το οποίο θα προβλέπουμε ότι θα υπάρξει στη Ζάκυνθο είναι μια πλούσια μεταστημική ακολουθία. Μια μεταστημική ακολουθία που θα περιλαμβάνει σεισμούς μικρούς, αλλά πιθανότητα να περιλαμβάνει και ένα μεγάλο μεταστημισμό της τάξης στο 5,7-5,8. Ο 5,7-5,8 είναι βεβαίως ένας μεγάλος σεισμός, αλλά είναι 300 φορές μικρότερο στο πλημμύριο σεισμό που ήταν 6,4. Συνεπώς, αυτός ο σεισμός δεν θα επηρεάσει επιπρόσθετα και το δομημένο ιστό, αλλά και το περιβάλλον. Θα είναι ένας σεισμός ο οποίος δεν θα μας ανησυχήσει, αλλά θα πρέπει να υπάρξει, δεδομένου ότι με αυτόν τον σεισμό θα μπούμε σε μια... θα είναι σφραγίδα βασικά για να κλείσει η σεισμική ακολουθία. Μια σεισμική ακολουθία που θα είναι μακρά και θα διαρκέσει πάνω από ένα μήνα με μικρούς σεισμούς κατά διαστήματα. Έχουμε συνέχιση των μετοδιστήσεων. Αυτό είναι εμφανές. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή τις αμέσως επόμενες ώρες, θα αποτιμήσουμε πόσο μεγάλες ήταν οι κατολιστές αυτές με βάση τα δεδομένα που είχαμε και τότε και τώρα. Και βέβαια θα δούμε και τα άλλα συνοδά φαινόμενα, δηλαδή στο ακροτήρι, στο κρυονέρι, ενδεχομένως και σε άλλες θέσεις της ακτογραμμής, έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα για τα συνοδά φαινόμενα τα οποία εκδηλώθηκαν μαζί με το σεισμό.